Ήδη έχει αρχίσει να παίρνει, να το πούμε έτσι απλά, ο ένας το υπάλληλο τον αλλού. Και αυτό θα ενταθεί τις επόμενες μέρες. Καταστάσεις για γέλια και για κλάματα στον χώρο της εστίασης στο νησί μας και ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Το ένα ξενοδοχείο κλέβει το προσωπικό του άλλου. Ο λόγος? Η έλλειψη προσωπικού, ενώ το ίδιο σκηνικό επικρατεί σε ταβέρνες και εστιατόρια. Ενώ όσοι δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν προσωπικό, κλείνουν την επιχείρησή τους. Κλείνουν επιχειρήσεις και είναι αιτία το προσωπικό. Αυτό είναι γενικό, το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν το ξέρω μόνο εγώ. Απίστευτο, ε! Απίστευτο και όμως αληθινό. Το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι στα 2 χρόνια του COVID. Ο κόσμος άλλαξε σκέψεις, νοοτροπία, επάγγελμα. Γνωριζόμαστε ένας μεταξύ, ξέρει ο καθένας που δουλεύει. Ναι. Το τηλέφωνο είναι γνωστό, παίρνουν τηλέφωνο και λένε «Πού είσαι εκεί, έλα σε μένα και θα πάρεις παραπάνω χρήματα». Είναι ο κλέψας του κλέψαντος, δηλαδή βρισκόμαστε δυστυχώς σε μια περίεργη κατάσταση όπου το ένα ξενοδοχείο προσπαθεί ένας συνάδελφος να πάρει προσωπικό από το άλλο, διότι τώρα βρίσκει το προσωπικό την ευκαιρία και κυκλοφοράει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και προσπαθεί να βρει είτε καλύτερες συνθήκες εργασίας είτε καλύτερες αμοιβές, με ό,τι αυτό συνεπαγείται. Το οικονομικό παζάρι είναι σκληρό. Εργαζόμενοι αλλάζουν εργασιακό περιβάλλον σε χρόνο εξπρες σε διάφορα πόστα όπως η κουζίνα, ο σέρβις και όχι μόνο. Θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα βγαίνει η δουλειά απλά τα πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος. Η δουλειά πλέον δεν βγαίνει. Αυτό είναι, αυτό το ξέρουν πλέον και ας μην στουθροκαμιλίζουμε και ειδικά από πλευρά των εργοδοτών. Ξέρουν ποιες είναι οι αιτίες. Εμείς έχουμε συζητήσει με κάποιο φίλο να πούμε πριν 2 χρόνια και μου είπε το εξής. Ότι Μιχάλη, μετά από μία πενταετία θα έχουμε μόνο Ινδούς και Μπαγκλαντές. Και αυτό είναι γεγονός. Το βλέπετε αργότερα. Βέβαια, εκεί πάει η δουλειά. Ναι, εκεί. Τελειώσαμε. Εκεί θα πάει. Τόσα χρόνια φωνάζουμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εισαχθέντων στις σχολές των τουριστικών επαγγελμάτων. Ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν πραγματικά την επαγγελματική κατάρτιση και την ποιότητα εκείνη που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της. Τις ανάγκες του τουρισμού που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Δυστυχώς αυτό το βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Τώρα πια είναι, νομίζω, είμαστε στο και 5, όχι στο παραπέντε και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ενώ σε άλλες ταβέρνες, οι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν δράση σε διάφορα πόστα. Ψήνουν, σερβίρουν, κάνουν το λογαριασμό στους πελάτες και κάθονται στο ταμείο. Εμείς είμαστε οι παλιοί, οι οποίοι γνωρίζουμε τα πάντα, από την οδοντογλυφίδα μέχρι τον ουρανό. Οπότε εμείς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Και στην κουζίνα θα μπω και θα βγάλω φαγητά και στο ταμείο θα πω να χτυπήσω και το σερβιτόρο θα κάνω γιατί από εκεί ξεκίνησα 7 χρονών παιδί από σερβιτόρος. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια ενώ η πανδημία όπως σημειώνουν έδωσε τη χαριστική βολή καθώς αρκετοί εργαζόμενοι στον χώρο της εστίασης άλλαξαν επάγγελμα. Τα αίτια είναι βαθύτερα όπως εξηγούν συνδικαλιστές οι οποίοι καυτηριάζουν τις συνθήκες εργασίας αλλά και τους χαμηλούς όπως λένε μισθούς. Αυτό γίνεται τώρα. Παζάρι κάνουμε. Παζάρι με τους μισθούς τώρα όμως. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να δούμε πλέον μπροστά μας πώς μπορούμε να λύνουμε το πρόβλημα. Και αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη πλέον εκεί που έχουμε φτάσει.